σε ένα βήμα που ο Δήμαρχος πέρυσι, σαν σήμερα, εκτόπισε την προκάτοχό του και ανακηρύχθηκε πρώτος δημότης της πόλης. Είναι ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων, ο κύριος Στέφανος Φουλημένος. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Λοιπόν, όσα είχατε οραματιστεί, έχετε καταφέρει κάποια από αυτά να κάνετε πράξη ή είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα που τα βλέπετε από είμαστε μέσα? Είμαστε ακόμη στην αρχή. Είμαστε ακόμη στην αρχή και παρά το γεγονός ότι είχα μακρά εμπειρία στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου, βρέθηκα μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Δεν ήμουν όσο νόμιζα επαρκώς ενημερωμένος για τα συμβαίνοντα στο Δήμο και αντιμετωπίσαμε φέτος ιδιαίτερες δυσκολίες που ήταν αποτέλεσμα και της κατάστασης η οποία παραλήφθηκε αλλά και του γεγονότος ότι είχαμε μια χρονιά μετά από παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας με υψηλή επισκεψιμότητα, υψηλότερη από ποτέ στο νησί και με έναν παρατεταμένο καύσωνα που μας παρουσίασε, μας αποκάλυψε μεγάλα προβλήματα στην υδροδότηση και της πόλης και της υπαίθρου του Δήμου μας, γιατί έχουμε εκτός από την πόλη και 45 ακόμη κοινότητες, τις οποίες καλούμαστε να υδροδοτήσουμε, κοινότητες μεταξύ των οποίων έχουμε και αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν στα διοικητικά τους όρια και μεγάλες παραλιακές ζώνες με χιλιάδες επισκέπτες. Οπότε αυτά είναι τα μεγαλύτερα. Αποκαλύφθηκε λοιπόν, ήρθε μπροστά μας και έπρεπε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση με την ίδρυυση. Και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ναι. Το δεύτερο πρόβλημα που ξεπέρασε τις προβλέψεις μας ήταν αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, δηλαδή το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, που ξεπέρασε κατά πολύ τις δυνατότητες της υπηρεσίας μας και της συμβαλόμενης με το Δήμο εταιρείας για την διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία, όπως ξέρετε, μεταφέρονται από την Κέρκυρα σε δύο εργοστάσια στην Υπηρωτική χώρα, στα Γιάννενα και στην Κοζάνη, για επεξεργασία. Δεν έχουμε τοπική μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων και είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουμε απέναντι. Επίσης, ένα τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παρουσιάστηκε φέτος σε μεγαλύτερη διάσταση από ποτέ άλλοτε, σε μεγαλύτερη οξύτητα από ποτέ άλλοτε, είναι το κυκλοφοριακό. Καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί δεκάδες χιλιάδες ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και εκατοντάδες νέα μικρά λεωφορεία. Μαζί με τα μεγάλα έχουν δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων και μέσα στην πόλη και στις εισόδους και εξόδους από την πόλη προς τα έξω. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα νησιά, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, γιατί είναι και τα μίνι-βαν αυτά τα οποία, πόσα, 700 είπατε ότι έχουν προστεθεί περίπου. Είμαστε περίπου 800, λένε οι πληροφορίες, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία εμείς στη διάθεσή μας. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τα οποία προσθέθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Να ρωτήσω και αυτά όλα σε συνάρτηση και με το μεγάλο, το οξύ οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας. Δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό δικό μας. Όλοι οι Δήμοι, λιγότερο ή περισσότερο, αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κύριε Δήμαρχε, από την πολιτεία. Δεν ξέρω πού να τα αποδώσω, έτσι ώστε να πάρετε μια ανάσα, γιατί όλοι οι Δήμοι έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πρόσθετα οικονομικά προβλήματα, δεδομένου ότι πρέπει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την υψηλή επισκεψιμότητα στο νησί. Έρχονται 4 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο στην Κέρκυρα, οι οποίοι θα περάσουν από το Δήμο μας. Και η πύλη στο αεροδρόμιο είναι στα όρια του Δήμου μας και η πύλη των λιμανιών είναι και αυτή στα όρια του Δήμου. Ολόκληρη αυτή η τεράστια επισκεψιμότητα πρέπει να περάσει μέσα από τους δρόμους μας. Θα κινηθεί μέσα στους δρόμους της παλιάς πόλης, του ιστορικού κέντρου που είναι μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλο αυτό χρειάζεται πόρους για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Πόρους που μέχρι τώρα δεν έχουμε ούτε από το λιμάνι, ούτε από το αεροδρόμιο, ούτε από την κρουαζιέρα. Έχουμε ελπίδες να αλλάξει κάτι σε αυτό, δηλαδή να έχετε κάποιους πόρους. Κάτι φαίνεται στον ορίζοντα. Για να δούμε. Υπάρχουν κάποιες πρώτες κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα μέρος από ένα τέλος το οποίο πρόκειται να επιβληθεί στην κρουαζιέρα. Γιατί είναι δυνατόν τόσο εκατομμύρια τα οποία θα προκύψουν. Εκατομμύρια επισκέπτες από την κρουαζιέρα και να μην εισπράττει ο Δήμος ένα ευρώ, δεν είναι οξύμορο. 700.000 επισκέπτες από την κρουαζιέρα έρχονται περίπου. Έχουμε 500 αφήξεις κουραζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας. Ναι. Είναι ένα από τα λιμάνια με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην κρουαζιέρα. Και δεν έχουμε μέχρι τώρα ούτε ένα ευρώ.
Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ένα μπουκάλι νερό να πιούν, χιλιάδες άνθρωποι, θα μας αφήσουν ένα τεράστιο όγκο μπουκαλιών νερού για να το διαχειριστούμε. Θα χρειαστούν τους χώρους υγιεινής, θα περπατήσουν στους δρόμους και πρέπει να είναι νοικοκυρεμένοι, περιποιημένοι. Θα έπρεπε να τους παρέχουμε πληροφορίες, να τους παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες για τις οποίες δεν εισπράττει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, είχα άλλο σκοπό, έχω βάλει άλλους τίτλους, αγκάθια, προβλήματα. Θα έπρεπε να βάλω ένα τίτλο, ούτε ψήλο στον κόρφο σας, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ναι. Το παλεύουμε. Δεν λέω ότι έχουμε επιτύχει θεαματικά αποτελέσματα. Σαφώς. Αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ένας αγώνας να μπορέσουμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Καλή θητεία, καλό υπόλοιπο.